την εμπειρία της από τους ανθρώπους των media. Δηλαδή, πόσα της έδιναν οι άνθρωποι των media για να βγει στα περιοδικά και τις εκπομπούλες. Θα ξεκινήσω με τον δικό μας άνθρωπο, τον Πετρή μας, τον Κωστόπουλο. Λοιπόν, έχει και τους διαλόγους. Πολύ κλαφυρά τα λέει η κοπέλα. Εκ μέρους του κυρίου Κωστόπουλου τηλεφωνώ. Πες τον Πέτρο να με πάρει ο ίδιος, λέει η Τζένι. Ο Πέτρος είμαι. Σε θέλω για Square, Nitro Downtown, μωρό μου. Το πες. Γιατί όχι. Και απάντησε, Πετράν, για σένα, 1.000.000 δραχμούλες. Νταν. 3.000 ευρώ τότε. Συγγνώμη, πλήρωνε για πολλά. Πληρωνότανε τότε. Εγώ δεν το κόσμο. Ο κόσμο γενικά δεν πληρωνόταν. Κάποιοι για να τα βγάλουν όλα πληρωνόντουσαν. Αλλά πληρωνόντουσαν και από άλλα περιοδικά και πληρώνονται ακόμα σήμερα από τα αντίστοιχα περιοδικά όταν τα βγάζουν όλα. Όλα. Δηλαδή όταν πας με μια σεξ φωτογράφηση δεν βγάζει. Δεν είναι φυσικά τόσο καλή. Έχει συνεδρίξει σε τηλεόραση ότι κάποιοι. Άκου, άκου τηλεοπτικό, παιδιά. Γιώργος Λιάγκας. Ο Λιάγκας είμαι, σε θέλω στο κεντρικό. Θα μιλήσουμε για το εξώφυλλο του Penthouse που βγήκε γυμνή. Στείλε κάμερα στο στούντιο, Γιώργο. Βγάζω βυζί έξω. On camera. Το είπε εσύ αυτό. Εσύ! Δεν είναι το μισθό οπτικά! Τελείωσε, παιδιά, Ραμαζάνι! Μία εβδομάδα ούτε νερό δεν θα έχει τώρα! Παρασύρθηκα! Σαν τον Κωστόπουλο μιλά! Σε παρασύραμε στο βούρκο και σένα! Σαν τον Κωστόπουλο μιλά, φύγε! Πάρε το πάνω από όλα! Φαντάζομαι ότι θα γίνει μετά! Στείλε κάμερα στο στούντιο. Στείλε κάμερα στο στούντιο, Γιώργο. Βγάζω το στήθος. Παρασύρθηκα. Το ένα έξω από την κάμερα για να σοκάρω τους παραβρισκομένους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο Φακός εστιάζει ένα ολόκληρο λεπτό κατά τύχη. Ναι. Κατά τύχη. Ένα όχι, ολόκληρο λεπτό, λεπτό αυτό λέει. Ναι. Στη ρόγα μου. Κάνει. Στη ρόγα μου. Α, η λέγα αυτή λέγεται. Όχι, δεν είναι. Και έπειτα γκρο πλάν στη μουράκλα του Λιάγκα. Ναι, έτσι το λέει, έτσι το λέει. Δίθεν αποσβολωμένος και ούτε αυτό να το πω. Όχι, όχι, το λέει αυτό, δεν το λέει. Ζητεί συγγνώμη από τους τηλεθεατές και διαφημίσεις μισή ώρα, δηλαδή έγινε κόλλας τη διαφημίσεις. Ναι, ναι, το θυμόμαστε, το έχει κάνει όλος. Δηλαδή έγινε εμπορικό. Έχω ανεβάσει 38.9 με αυτό που είπα, ε. Λοιπόν, σε συγχωρώ. Ακόμα και να... Με παρέσυρε το γλαφυρό, ρε παιδιά, χθες δεν πρόσεχα που λέγαμε το ρόκου. Ναι, ωραία. Εγώ δηλαδή αυτό το έχετε δει ποτέ. Εγώ δεν έχω δει παιδιά αυτό να φαίνεται. Δεν το θυμάστε που το έκανε αυτό, δεν έχει λουδάκι. Παιδιά, τι λέτε. Δεν το θυμάμαι. Είχε γίνει άλλο. Το είχε κάνει. Ο Λιάγκας παρουσίασε ειδήσει τότε εκεί. Και τη φέρανε και προφανώ του είχαν πει και του Λιάγκα. Όπου βγάλει και το πετάει έξω. Πολλά πράγματα. Το πέταξε και το πέταξε έξω τούπανο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και με την Τατιάνα Στεφανίδου επίση έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο. Η Τατιάνα είμαι, ξέχνα τι εκπομπέ του Άλτερ. Κάνουμε πολύ καλό στον Αντένα, σε θέλω στην εκπομπή. Τάτι θα έρθω. Κλείσε μου εισιτήρια business class με γνωστή αεροπορική εταιρεία και σουίτα σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Μπράβο, Πέτρο. Χρυσή μου, τι έφαγες, 24.000 λογαριασμό, της λέει μετά η Τατιάνα. Τι έφαγε, ρε παιδιά. Κάλεσα μερικούς φίλους, ήπιαμε κάτι σαμπάνιες, τσακίσαμε τα σούσι, παίξαμε μπυρίμπο στο πρωί. Έχεις πρόβλημα, Τάτι. Να ξέρεις, Τζένι, θα το πληρώσω από την τσέπη μου, της είπε η Τατιάνα, της Τζένι Σκυλουδάκη. Και το πλήρωσε, δηλαδή, το πλήρωσε από την τσέπη της Τατιάνα. Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα όλα αυτά που γράφει εδώ πέρα, είναι αλήθεια ή όχι. Ναι, λέω, τα πλήρωσε από την τσέπη, παιδιά, τι είναι αλήθεια όλα αυτά. Τι έφαγε, ξέρω εγώ. Ένα ιαπωνικό νησί. Έφαγε η Ιαπωνία. Δημήτρη, ντρέπομαι. Ένα ιαπωνικό νησί. Ανίτα Πάνια. Ανίτα Πάνια, ωραίο. Η Ανίτα είμαι Τζενιό. Έλα στα παρατράγουδα. Ναι. Τα λέει ωραία. Έλα στα παρατράγουδα. Πας καλά, μωρή. Ξέχνα το. Πας καλά, μωρή. Ξέχνα το. Πάνια εδώ. Αϊπνίες, θα έρθεις. Πρώτη εκπομπή ήταν ο Βλάσης. Άρα τι έκανε τέτοιο. Άιντε να έρθω. Έχει και σούσι, είδα. Με το σούσι. Πάντα βλέπω. Σούσι την έφτιαξε. Έχει αναφερθεί 3-4 φορέ το σούσι. Τη αρέσει το αμάρι. Ψάρι. Έφαγε 70 εκατομμύρια δραχμές του Σακελαρόπουλου στα σούσι. Δεν νομίζω. Έλα μου τώρα. Τα 70 εκατομμύρια, αν τα πάρουμε σε σημερινά λεφτά, τι είναι 20.000 το φάγε. Καλά, πλάκα κάνει. Πλάκα είναι πολλά, ρε Πέτρο. Παιδιά, έχει πέσει και δραχμή. Και ο Μαστοράκης, παιδιά, που δεν είχε πάει. Ο Μαστοράκης, στην οποία την εκπομπή δεν πήγε, γιατί είχε κλείσει για την Τάτη, της είχε πληρώσει το σουίτο. Ο Μαστοράκης δεν πλήρωνε, τσιγκούνι σου λέει. Και δεν μου τα πλήρωσε για να πάω στην εκπομπή. Και με έκραξε και από πάνω ο Μαστοράκης. Οκ, λοιπόν, θα είστε το βίβλο, αλλά. Είχε λοιπόν και στη γλώσσα μας. Αυτά, Άρη, τα γράφει σε βιβλίο. Ναι, παιδιά, παιδιά, ορίστε, να το. Κυκλοφορεί στις 20 Δεκεμβρίου το καλύτερο μας πενάτη το δώρο. Αλλά αυτομαστιγώνεται, διαβάζω, δηλαδή κάνει αυτοκριτική και αυτοσαρκασμό. Σε μεγάλο βαθμό. Καλά, έχει και σοβαρές ιστορίες. Όπως αυτές καλά, κύριε Ιούλη, φοβάμαι να πάω μέχρι την πλατεία. Έχει και τόση αλλοδαπά. Ναι, αυτό ήταν τότε που ήταν πόρνη και δεν είχε να αγοράσει τσιγάρα. Και συνάντησε ένα κύριο που έβηχε, γιατί προφανώς μπορεί να είχε κάποια πνευμονία και ήθελε τσιγάρα. Δεν είχε να αγοράσει. Και τη έδωσε τσιγάρα τη Τζέννη και ανέβηκε να τα καπνίσει. Έχει δραματικές ιστορίες. Τζενάκι, γεια σου. Να είσαι καλά. Πάμε. Θα μας μιλάει. Συνεχίζουμε. Πήγαινε στη θέση σου.